Εμείς γνωρίζουμε και οι πολιτικοί μας υπεύθυνοι ταγοί γνωρίζουν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν δύσκολο, αν όχι κακό γείτονα. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτόν ανάλογα με τις διαθέσεις του και συχνά πρέπει να κινούμαστε προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ή της διαχείρισής του. Ασφαλώς τα πράγματα στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει ιδιαίτερα σημαντικά από τότε που το Ισραήλ και η Κύπρος, ο καθένας για λογαριασμό του, εντόπισαν μέσω των εταιριών που έκαναν έρευνες, κοιτάσματα φυσικού αερίου εν γέννη υδρογονανθράκων. Mm-hmm. Τότε ήτανε που ο γείτονάς μας που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναθεωρητικά, όταν λέμε αναθεωρητικά το λέμε συχνά, θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής, να γίνει ισχυρότερος, να πάρει μεγαλύτερα κομμάτια επικράτειας, δηλαδή ο γείτονας να πάρει κομμάτια από τα οικόπεδα των γειτόνων του, να το πω πάλι απλά, έτσι. Τουρκία λοιπόν για προφανείς λόγους που δεν το έκανε μόνο έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά το έκανε και έναντι της Συρίας και έναντι του Ιράκ και έναντι της Γεωργίας και έναντι της Βουλγαρίας, έτσι. Προσπαθεί να κερδίσει στην σκακέρα των υδρογονανθράκων της Μεσογείου. Και μάλιστα η κινητικότητα ή το ενδιαφέρον που έδειξαν για το Κυπριακό εν μέρη εξηγείται σε αυτήν την διάθεση, διότι πριν από το 2012 περίπου δεν είχαμε κάποια κινητικότητα μετά το σχέδιο Ανάν το 2004. Άρα λοιπόν αυτή είναι η νέα εικόνα. Ωστόσο η νέα εικόνα, και άκουσα την εισήγησή σας, όντως φέρνει την Ελλάδα, εφόσον επιλεγούν συγκεκριμένα σχέδια εκμετάλλευσης που φαίνεται ότι προς τα εκεί την πηγαίνουμε, φέρνει την Ελλάδα, την Κρήτη εν προκειμένο, σε μία και τα άλλα τα νησιά, σε μία πλεονεκτική θέση, καθώς η διέλευση των ποσοτήτων που θα εξορίζονται από τα σπλάχνα της Μεσογείου, κατά κάποιο τρόπο διοχετευόμενα μέσω αγωγών, θα πρέπει να περάσουν από το προφανές, δηλαδή από την Κρήτη. Άρα μαζί με την περίφημη βάση της Σούδας, η οποία είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη στρατηγικό πλεονέκτημα, το οποίο αφιζόμενο με την ανάγκη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενέργεια, πρώτον, δεύτερον, στην απαγκίστρωσή της, να το πω έτσι, στη μερική απελευθέρωσή της από τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας, αναδεικνύει νέες πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές και στρατηγικές ευκαιρίες. Mm. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, με αυτή την κατάσταση, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τον ασταθή παίχτη, τον απρόβλεπτο παίχτη που λέγεται Τουρκία και υπό το βάρος των εξελίξεων και με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι ο Τραμπ από τη μία, από ό,τι είδαμε το Βάλ γραφείο, θα μου πείτε δεν έχουν σημασία αυτά, καμιά φορά έχουν σημασία στην γλώσσα της διπλωματίας. Με δύο φράσεις ανακοίνωσε ότι έρχεται ο Ερντογάν για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, αλλά μία μέρα νωρίτερα είχε υπογράψει το διάταγμα εξοπλισμού των Κούρδων της Συρίας. Σωστά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε, σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον μία ξεκάθαρη στρατηγική για τη Συρία, στη Συρία έναντι του ISIS. Και εγώ θα έλεγα και έναντι της Συρίας. Δηλαδή κατέληξαν ότι για να πετύχουν το στόχο τους, που είναι η ήττα του ISIS, η πιο χρήσιμη, η πιο ισχυρή δύναμη, ο πιο αξιόπιστος εταίρος,
αξιόπιστος εταίρος είναι οι Κούρδοι της Συρίας. Γι' αυτό και τους εξοπλίζουν. Ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται τα πέρα δόθε του Ερντογάν και τις γονικλησίες του στον Πούτιν αφενός ή το ίξις αφήξις και τις κατηγορίες κατά των άλλων δυτικών συμμάχων συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους στέλνουν ένα μήνυμα ενώ ταυτοχρόνως λαμβάνουν και τα μέτρα τους. Και έχει μεγάλη σημασία στη διπλωματική γλώσσα, έχετε φιλοξενείτε στην εκπομπή σας διπλωμάτες οι οποίοι μπορούν φαντάζομαι να επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο λέω, έχει σημασία το πώς εξαγγέλλεται μία επίσκεψη, το τι λόγοι ή το τι αν θέλετε επίθετα συνοδεύουν την διακοσμούν αν θέλετε την ανακοίνωση αυτή για να δείξουν το ποια είναι το αν υπάρχει εγκαρδιότητα ή δεν υπάρχει η βελτίωση των σχέσεων. Θυμηθείτε πώς υποδέχθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τον πρόεδρο της Κίνας. Έτσι. Εδώ πέρα έχουμε μία λακινική ανακοίνωση. Θα πάει ο κύριος Ερντογάν στη Ουάσιγκτον και ταυτοχρόνως έχει στείλει και προπομπούς οι οποίοι θέλουν αν θέλετε να εξομαλύνουν ή να στρογγυλέψουν λίγο τις ακαθόδεις γωνίες, τις γωνίες τέλος πάντων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Άρα το μήνυμα είναι σαφές. Εμείς στη Συρία προχωράμε με τους Κούρδους, τις ελεύθερες συριακές δυνάμεις, στις οποίες πλειοψηφία είναι οι Κούρδοι της Συρίας και από εκεί και έχουμε κάνει την επιλογή μας και από εκεί και πέρα εσείς θα πρέπει να συζητήσετε μαζί μας. Συνεπώς, αν θέλετε, το βάρος της συζήτησης επιστρέφει ή προκαταλαμβάνει αν θέλετε τη διαδικασία και το βάρος της συζήτησης ή της αντιστροφής αυτής της πολιτικής πέφτει στην γειτονική χώρα. Τώρα, η γειτονική χώρα η οποία είναι ένας μεγάλος περιφερειακός παίκτης, προφανώς αυτά τα αντιλαμβάνεται, δεν είναι απλά ότι παίζω στη Συρία με τους Κούρδους κατά βάση και τους εξοπλίζω. Τι μπορεί να σημαίνουν και κατά τη γνώμη σας πώς βλέπετε να το αναλύει και κατά τρίτον για να απαντήσετε συνολικά να μην σας διακόπτω, αν αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο πια για την Τουρκία στα νότια της θα αντιστρέψει προς τα δυτικά, προς εμάς. Κοιτάξτε, είναι στρατηγικό αδιέξοδο, ταυτοχρόνως όμως είναι και μεγάλος κίνδυνος. Δεν μπορεί να στραφεί προς εμάς και νομίζω είναι οι υπερβολές εκείνες οι δηλώσεις από διάφορους αναλυτές. Αύριο έχουμε επεισόδιο, μεθαύριο έχουμε επεισόδιο. Επεισόδιο μπορεί να γίνει από, είναι σαν να λέει ο γιατρός, θα αρρωστήσεις. Φυσικά, οποιοδήποτε μπορεί την οποιαδήποτε στιγμή να αρρωστήσει. Αυτή τη στιγμή όμως η κατανομή, αν θέλετε η διάταξη των δυνάμεων της γειτονικής χώρας για όποιον παρακολουθεί και δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτε μυστικά ιστοσελίδες να διαβάζει και ούτε καν εξειδικευμένες αντιλαμβάνεται ότι ο όγκος των χερσαίων δυνάμεων αν θέλετε και η διάταξη της αεροπορίας είναι στραμμένη προς τα εκεί. Το ναυτικό είναι λίγο πιο ελεύθερο, γι' αυτό το βλέπουμε ίσως συχνότερα στις περιοχές μας, δηλαδή σε περιοχές που είναι δικού μας ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε είναι αν θέλετε ασταθείς πνευματικά ώστε να ξεκινήσουν κάτι ενώ το μεγάλο πρόβλημα από εκεί απειλούνται, δεν απειλούνται από την Ελλάδα. Η ανάπτυξη ενός κουρδικού μορφώματος στη Συρία, η Άντε Πόρτας, ο Σονούπο ανακήρυξη ανεξάρτητου του κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ, η τυχόν κινητοποίηση των Κούρδων του PKK, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς παραμένουμε σταθεροί ως χώρα ευνομούμενη με σεβόμενη τις διεθνείς συνθήκες. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος για αυτούς είναι από εκεί και δεν πόσα μέτωπα θα διαχειριστούν μαζί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν, υπήρχε το περίφημο δόγμα των 2,5 πολέμων. Λοιπόν, πόσους πολέμους θα κάνει ο κύριος Ερντογάν στη Συρία, στο Ιράκ, με το PKK, με το ISIS στο εσωτερικό του, αυτό είναι ένα ζήτημα. Όμως, και για να κλείσω τη συγκεκριμένη απάντηση, ο Ερντογάν, χρησιμοποιώ τελευταία μία παρομοίωση, μοιάζει με τον ποδηλάτη. Αν σταματήσει να κινείται, πέφτει.
Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την κινητικότητα, διότι έχει περιέλθει σε πολλαπλά αδιέξοδα, τη μία να καταρρύπτουν το ρωσικό αεροσκάφος, να υφίστανται τις συνέπειες όλες εμπορικές, πολιτικές, στρατιωτικές, τρομοκρατικές, στη συνέχεια γουνιπετής να προσέρχεται, στο εσωτερικό της Τουρκίας να υπάρχει κριτική για τη συμφωνία που έκανε στο Σότσι, και ταυτοχρόνως τώρα την ώρα που ετοιμάζεται να πάει στη Ουάσιγκτον να του στέλνουν και το μήνυμα: εμείς εξοπλίζουμε τους Κούρδους της Συρίας. Εδώ θα πρέπει κάτι να κάνει. Αν σταματήσει λοιπόν είτε τα δημοψηφίσματα είτε την περαιτέρω ενίσχυση των εξουσιών του, θα δημιουργηθούν οι αντιδράσεις και όλο αυτό το σύστημα το οποίο διαθέτει θα καταρρεύσει. Μοιάζει πολύ με την συμπεριφορά των αυταρχικών, παύλα πολιταρχικών καθεστώτων. Κινούνται διαρκώς, δεν σταματούν. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Κουσκουβέλη, επειδή εσείς κάνετε αυτή την προσέγγιση και με ηρεμία και με ψυχραιμία και με ανάλυση. Πάντα. Αυτά, σωστά το λέτε εσείς, είναι σαν να αυτοεκπληρούμε προφητεία, αν κάθε μέρα λες ένταση. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, η ίδια προβολή, προσέξτε, ισχύει και για τη λεγόμενη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και δεν μιλάω για το Αιγαίο πια, συμπεριλαμβανομένου και το Καστολεορίζω, αλλά φτάνοντας κυριολεκτικά στην Κυπριακή ΑΟΣ, γιατί εκεί τώρα είναι μπροστά το μεγάλο παιχνίδι και των πετρελαϊκών εταιριών και οι αμφιθυμίες υποτίθεται ιονί συμμάχων, διότι το Ισραήλ τη μία εβδομάδα μας είπε δεν πειράζει, ας τρυπά και ερευνά τον Μπαρμπαρός κοντά στην Κυπριακή ΑΟΣ, μετά που την ξαναείπε ο Ερντογάν, θυμήθηκαν ότι η Τουρκία είναι. Θέλω να πω, βρίσκεται ότι εκεί είναι κάτι διαφορετικό το πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία? Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα θεωρεί, εκτιμά, ίσως να κάνει και λάθος εκτίμηση, ότι έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να παίξει. Δεν είναι το τι λέει το Ισραήλ για το Μπαρμπαρός. Το Ισραήλ είναι μία, σε ό,τι αφορά τους Ισραηλινούς, η μεγάλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει είναι μία δημοκρατία δυτικού τύπου με κόμματα τα οποία κυβερνήσεις που ανεβαίνουν, πέφτουν, εν πάση περιπτώσει διαμάχες, σχηματισμού στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά ταυτοχρόνως και διάφορους οικονομικούς παίκτες, οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στο Ισραήλ, επεκτείνονται και παραπέρα. Συνεπώς υπάρχει μία άποψη που λέει ότι η συμφερότερη λύση για την διοχέτευση των κοιτασμάτων μας προς τη Δύση είναι μέσω Τουρκίας. Η άλλη άποψη, η κυρίαρχη άποψη, είναι αυτή που λέει μέσω Κύπρου, Αγωγός, Κρήτη, Πελοπόννησος, Ιταλία κτλ. Είναι προφανές ότι ανάλογα με την συγκυρία, αυτές οι απόψεις, τη μία φαίνεται να επικρατεί η πρώτη, την άλλη φορά φαίνεται να επικρατεί η δεύτερη. Ωστόσο επίσης πρέπει για τους ακροατές να αποσαφινιστεί και ένα ακόμη πράγμα. Επανειλημμένως έχω ακούσει τους Ισραηλινούς να λένε ότι εμείς έχουμε μία συνεργασία η οποία, με την Ελλάδα, η οποία εντείνεται συστηματικά, η οποία αυξάνεται. Ωστόσο τι θα γίνει στο μέλλον όταν ερωτώνται στις σχέσεις με την Ελλάδα, θα τα ξαναβρείτε με την Τουρκία? Και η απάντηση είναι, κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και να τα ξαναβρούμε με την Τουρκία, ποτέ, αυτό βέβαια αφορά και εμάς, ποτέ δεν θα βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Το Ισραήλ έχει όμως ανάγκες. Έχει ανάγκες σε σχέση με εμάς. Δεν είναι μόνο εμείς που θέλουμε για τους δικούς μας λόγους να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και το Ισραήλ χρειάζεται εμάς. Και ξέρετε, η καλύτερη βάση για συνεργασίες συμμαχικού τύπου, αν και δεν είναι συμμαχία αυτό το πράγμα, είναι το κοινό συμφέρον. Έτσι, και το κοινό συμφέρον το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και αυτοί και οι Αιγύπτιοι και η Κύπρος, φυσικά και εμείς. Εδώ λοιπόν σε αυτό το μπλοκ των κρατών, τα δύο τρίγωνα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν αργότερα και σε ένα δίκτυο τριών συν τριών, Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας από τη μια, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας από την άλλη. Έτσι, εδώ λοιπόν οι γείτονές μας που δεν παίζουν με τους όρους που παίζουν όλοι οι άλλοι, ενώ η Τουρκία, βρίσκουν ένα μπλοκ. Και αυτό το μπλοκ θα τους δυσκολέψει
πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω ότι κάνουν λάθος ανάλυση πιστεύοντας ότι εκεί πέρα έχουν ευκαιρίες. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. Το 2012 όταν έγιναν οι επιτυχείς δοκιμές για το αέριο που βρέθηκε στο 12, στο αλίπεδο 12, η Τουρκία είχε κατεβάσει κάτω μονάδες επιφανείας. Εμείς είχαμε κατεβάσει άλλες μονάδες, αλλά υπερίπταντο αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας, ενώ παρούσες ήταν οι δυνάμεις και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και της Γαλλίας. Δηλαδή είχαμε μια συσσόρευση ενδιαφέροντος δυνάμεων. Αυτές οι δυνάμεις, κύριε Σαχίνη, και η Γαλλία και η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν και την οικονομία τους. Βλέπουν την απεξάρτηση, την ενεργειακή, όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά και από άλλες χώρες. Συνεπώς εκεί η Τουρκία μάλλον έχει υπερεκτιμήσει τα χαρτιά της, κατά τη δικιά μου την εκτίμηση. Την ψύχρεμη επαναλαμβάνω, πάντα. Όπως το είπατε και εσείς, και ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα. Θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο πεδίο. Θα φύγω από αυτό, διότι πέρασε λίγο κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, αλλά είναι γεγονός, έστω και συμβολικά, ο Αμερικανικός παράγοντας την ίδια ημέρα που διέθετε όπλα στους Κούρδους, έκανε και μια ανακοίνωση για τεθωρακισμένα στην Αλβανία. Μικρού αριθμού, αλλά εδώ παίζουν ρόλο και συμβολισμοί, όπως έχουμε πει. Και όταν μάλιστα είναι ανοιχτό το μέτωπο, ακόμη και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη Φύρο. Πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω ξαναπεί ότι η Αλβανία, και εδώ έχουν κάνει λάθος και οι Σέρβοι και οι Σκοπιανοί, έχει κατορθώσει να εμφανίζεται στη Δύση ως, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, ο τοποτηρητής δεν είναι και τόσο σωστό, ένας, αν θέλετε, παράγων ο οποίος φροντίζει ή ενδιαφέρεται να προστατεύσει, να το πω έτσι, να προωθήσει, να είναι στη γραμμή των συμφερόντων της Δύσης. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη, μπορεί να το δούμε μια άλλη ερμηνεία, να το δούμε ως μια επιβράβευση της αναδίπλωσης, αν θέλετε, από πλευράς Αλβανίας, τόσο στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου όσο και στην περίπτωση των Σκοπίων, ενδεχομένως δε και έναντι της Σερβίας. Θα πρέπει να δούμε επίσης, ένας παρατηρητής πρέπει να δει συσχετισμούς ισχύως. Νομίζω οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που δεν έχουν να ανησυχούν, δεν έχουν, ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να ανησυχεί από οτιδήποτε. Και πάλι, επειδή μιλήσαμε για ψυχραιμία, ξέρετε, κύριε Σαχίνη, τις τελευταίες μέρες αναρωτιέμαι τελικά τι έγινε αυτή η πυρετιδα αποθήκη των Βαλκανίων που κατά κάποια μέσα μαζικής επικοινωνίας πριν 10 μέρες ετοιμαζόταν να εκραγεί. Καλούσα σε ψυχραιμία, και εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι, ας δούμε τι έγινε τελικά το 2001. Τι έγινε το 2001 που τα Σκόπια είχαν αυτή την εσωτερική κρίση? Τι αρνητικές συνέπειες είχε η Ελλάδα, εκτός από 1. Δυσκολία διέλευσης φορτηγών μας, 2. Μείωση του τουρισμού με όποια οικονομική επιφάνεια, διότι εσείς στην Κρήτη δεν δέχεστε Σκοπιανούς τουρίστες, στη Χαλκιδική δέχονται και όλοι γνωρίζουν ότι είναι χαμηλής οικονομικής καταναλωτικής ικανότητας. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο συνέπειες το 2001, όταν όντως βρισκόντουσαν σε εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, οι συσχετισμοί ισχύως συνεχίζουν, και στρατιωτικοί και πολιτικο-διπλωματικοί, συνεχίζουν στην περιοχή να είναι υπέρ της Ελλάδος. Καμιά φορά όμως φοβάμαι ότι οι Έλληνες και καμιά φορά και κάποιοι υπεύθυνοι δεν το έχουν αντιληφθεί ότι οι συσχετισμοί είναι υπέρ τους. Δεν εννοώ τίποτε παραπάνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αλλά πρέπει να λύνονται κάποια ζητήματα τα οποία ορισμένες φορές παραβιάζουν τις διεθνείς συμφωνίες ή πισωγυρίσματα, σαν και αυτά με τα οποία ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός της γείτονας, ακυρώνοντας μέσω δικαστικών διαδικασιών τη συμφωνία για την ΑΟΣ που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.